ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτο, επίλτε το πνεύμα του Θεού επί πάσα τους ακούοντας το λόγο, και ξεπλάγησαν οι εκπεριτομοί πιστοί, όσοι ήλτον μετά του Πέτρου, ότι δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξέφτει και επί τα έχνη, διότι οίκωσεν αυτού λαλούντας γλώσσας και μεγαλούντας τον Θεό. Τότε απεκρίτη ο Πέτρο, μήπως δύναται της να εμποδίζει τον Ίδωρ ώστε να βαφτιστώσει, ούτε ήτεν εσέλαβον το Πνεύμα του Άγιο κατός και εμείς, και προσέταξεν σε αυτούς να βαφτίσονται εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσεν σε αυτούς να διαμένει η μέρα την Άς. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του, ευχαριστούμε το Θεό για τα λόγια που διαβάζουμε, αδελφοί μου αγαπητοί. Τον ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ερευνάει καρδιές και νεφρούς. Ερευνάει λοιπόν την καρδιά μου, την καρδιά σου, την καρδιά μας, για να βρει τι, για να βρει τι είναι αυτό που χρειάζεται διόρθωση. Και αυτό το βραδινό, αδελφοί μου αγαπητοί, θα πάρουμε το Λόγο του Θεού για να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε διόρθωση. Ο Λόγος του Θεού δεν ήρθε να σώσει ανθρώπους αναμάρτητους, αλλά ήρθε για τους αμαρτωλούς. Ήρθε για αυτοί που έχουν ανάγκη, γιατί δεν έχει ανάγκη αυτός που είναι άρρωστο. Δεν έχει ανάγκη αυτό που είναι υγιής, αλλά αυτό που είναι άρρωστο. Δεν έχει ανάγκη η θεραπεία έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά θεραπεία έχει ανάγκη ο κολός, ο κουφός, ο άρρωστος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το Κορνήλιο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, αδελφοί μου, και τον Πέτρο μαζί. Δύο καρδιές. Ο Κορνήλιος εκ του τάγματος του Ιταλικού. Έναν άνθρωπο καλός, πολύ καλός. Έναν άνθρωπο που τα έκανε τα πάντα και τα λέγαμε ότι ανθρώπινα, τέλειος. Αλλά ο Χριστός το ψάχνει όμως και δεν θα το αφήσει. Ξέρετε, είναι εγγεγραμμένο ότι τα πρόβατα του αιμού ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούσε. Τα πρόβατα του αιμού. Ο Κορνήλιος δεν ξέρει ακόμα ότι είναι πρόβατο. Ξέρει όμως ότι μέσα στη καρδιά του κάτι τον εσπρώχνει να ψάνει την αλήθεια. Ξέρει όμως ότι αυτό που έχει ανάγκη είναι μια οδηγία και προσεύχεται και κάνει ελεημοσύνες. Και συνεχίζει και προσεύχεται. Και έρχεται η στιγμή που οι προσευχές ακούγονται, αδελφοί μου αγαπητοί. Και αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα, να ξέρετε ότι καμία προσευχή πάει χαμένη, ότι όσο ακούει όλες τις προσευχές, μικρές, μεγάλες, όλων των ανθρώπων οι προσευχές, αλλά για να ακούσουν οι προσευχές υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αδελφοί μου αγαπητοί. Και οι προϋποθέσεις που μας φανερώνει εδώ ο Λόγος Θεού, ξεκινώντας από την καρδιά του Κορνηλίου. Λέω ότι ο Κορνήλιος ήτανε εξεβής και φοβούμενο τον Θεό, όχι μόνο του, αλλά λέει με τα πάντα τον οίκον αυτού, όλη η οικογένειά του. Μια οικογένεια τέλεια όπου όλοι καταλαβαίνουν ότι έχουμε να κάνουμε με Θεό. Καταλαβαίνουν ότι πάνω από τα κεφάλια μας ο Θεός είναι. Δεν είναι οι άνθρωποι που ζουν πιστεύοντας ότι εμείς είμαστε και η ζωή τελειώνει και εδώ και δεν έχει τίποτα άλλο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αλλά είναι άνθρωποι που λέει ότι πάνω από όλα αυτά υπάρχει ο Θεός. Πάνω από όλα αυτά που βλέπουμε, πάνω από αυτά που ακούμε, πάνω από όλα αυτά που συμβαίνουν στη γη, αδελφοί μου, γιατί υπάρχει Θεός. Και εμείς που το γνωρίζαμε μπορούμε να το ομολογήσουμε και να λέμε ότι ξέρουμε, Κύριε, ότι είσαι πάνω από όλα. Γιατί είπες λόγο και έγινε η γη. Είπες λόγο και έγινε το φως. Με το λόγο συντηρούνται τα πάντα, το σύμπαν, οι ουρανοί, τα πάντα συντηρούνται με το λόγο του Θεού. Γιατί υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει αυτό που δίνει την εντολή, υπάρχει αυτό που ελέγχει. Και αυτό που λέγει δεν είσαι εσύ και εγώ. Γι' αυτό ευχαριστούμε το Θεό, γιατί ο λόγος του Θεού απευθύνεται, ξέρετε, σε καρδιές που είναι ειλικρινές. Στον άνθρωπο ειλικρινή που παραδέχεται ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα καλά. Ή για να το πω καλύτερα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα καλά. Να, γιατί ο Λόγος του Θεού βρίσκει απήκηση σε καρδιές που είναι ειλικρινές και διψάνε για την αλήθεια. Προσεύχεται ο Κορνήλιο. Ποια είναι η προσευχή, θα το φανερώνει μετά. Το τι πρέπει να κάνουν. Γιατί ο άγγελος του απαντάει ότι εκείνο τον άνθρωπο, ο Πέτρος θα σου φανερώσει το τι πρέπει να κάνει. Η εξήτηση που είχε ο Κορνήλιος είναι τι πρέπει να κάνω εγώ. Για μένα, για την οικογένειά μου, για τη δουλειά μου, τι πρέπει να κάνω εγώ σαν άνθρωπο, τι πρέπει να κάνω, είναι η ομολογία ότι δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Και όταν ρωτάς τον Θεό, Κύριε, τι πρέπει να κάνω,
ταυτόχρονα ομολογείς ότι δεν ξέρεις τι να κάνει. Και αν σήμερα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και λες ότι πες μου και εμένα Κύριε τι πρέπει να κάνω, και είναι αλήθεια ότι όλο αυτό λίγο πολύ το είπαμε αδελφοί, ήρθε μια στιγμή στη ζωή μας που είπαμε Κύριε πες μου τι πρέπει να κάνω, όπως είπε και ο Κορνήλιος. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω, γιατί στην οδό μου τα έκανα όλα. Στην οδό μου τα δοκίμασα όλα. Γκρέμισα, κατέστρεψα. Αλλά και αυτά που οικοδόμησα γκρεμιστήκανε πάλι. Ευχαριστούμε το Θεό. Να γιατί τώρα ομολογώ ότι χρειάζομαι να επιστρέψω και να καταλάβω ότι έχω ανάγκη από βοήθεια. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι Θεός είναι βοήθεια ετοιμωτά, είναι έτοιμο να έρθει να σε βοηθήσει. Πότε? Όταν εσύ γονατίζοντας θα πεις ότι Κύριε φανέρωσε μου τι πρέπει να κάνω. Φανέρωσε μου ποια είναι η οδό σου. Φανέρωσε μου πώς πρέπει να περπατήσω, γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η οδό σου, δεν ξέρω τι θέλεις εσύ από μένα, τι ζητάς από μένα. Και αυτός ο λόγος αδελφοί μου αγαπητοί πολλές φορές είναι αναγκαίο να το πούμε για τον εαυτό μας. Ναι, για μας που πιστέψαμε, για μας που γνωρίσαμε τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, για μας που είμαστε στην Εκκλησία και οι περισσότεροι από εμάς γεννηθήκανε στην Εκκλησία, είναι πάντοτε ανάγκη να πούμε Κύριε έλα να μου πεις τι πρέπει να κάνω. Γιατί το γεγονός ότι ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας αδελφοί μου αγαπητοί και μας έσωσε, μας κατάρρισε, δεν σημαίνει ότι περπατάμε ακριβώς. Και ο λόγος του Θεού πάντα λέει να μας φανερώνει ότι πρέπει να περπατάμε ακριβώς σύμφωνα με το λόγο του Θεού, για να αποδείξουμε ότι ο Θεός τον αγαπάμε. Πρέπει να προσευχόμαστε, λέει, προσεύχεται, προσεύχεστε. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί με την προσευχή, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι η απόδειξη ότι αγαπάμε το Θεό. Ξέρετε, πολλές φορές λέγαμε πρέπει να γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού, ότι ο Θεός τον αγαπάμε. Ναι, ναι, το αγαπάμε, όπως αγαπάμε όλους τους άλλους. Αλλά η αλήθεια είναι σήμερα λέμε ότι με τη χάρη του Χριστού αγαπάμε το Θεό, πώς? Τον αγαπάμε με την αγάπη που αυτός εκβάλλει στη δικιά μας την καρδιά. Δεν μπορούσαμε να τον αγαπήσουμε από μόνοι μας. Δεν μπορούσαμε να είχαμε την παραμικρή αγάπη. Ήταν συμφέρον πριν γνωρίζουμε το Κύριο αγάπη μας. Σε αγαπώ αν με αγαπάς. Γιατί αλλιώς γιατί να σε αγαπήσω, λέγαμε. Ενώ ο Κύριος ήρθε και μας αγάπησε πρώτο και δεν ζήτησε, αλλά παρέδεσε τον εαυτό του πάνω στο σταυρό τη Γολγοτά. Και ήρθε και πέτανε για μας γιατί απόδειξε ότι μας αγάπησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να και ο Κορνήλιο λοιπόν εξεβείς και φοβούμενο το Θεό βλέπει όραμα. Του φανερώνει ο Θεός κάτι. Δεν θα τον αφήνει ο Θεός να χαθεί. Δεν θα τον αφήνει ο Θεός να πάρει ένα λάθος δρόμο. Αν θέλει να το οδηγήσει πού? Εις βοσκάς κλωρές και εις ύδατα αναπαύσεως, λέει ο λόγος του Θεού. Έλα Κορνήλιο και εσύ να γνωρίζεις τη χάρη του Θεού. Έλα και εσύ να δεις τι ωραία που είναι η ζωή με τον Χριστό. Δεν έχει στέρηση ο Χριστιανός αδελφοί. Απολαμβάνει τα πάντα και ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν υπάρχει στεναχώρια στο Χριστιανό και πολλές φορές λέμε είμαστε στεναχωρημένοι, είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν έχουμε δικαιολογία αδελφοί μου να είμαστε στεναχωρημένοι. Γιατί ο Χριστός μας έδωσε τα πάντα. Είπε πάντα εσείς δεν είσαστε δούλοι αλλά φίλοι. Γιατί όλα αυτά που εγώ ξέρω σας τα φανερώνω. Είμαστε φίλοι του Χριστού. Αν είσαι φίλο με τον Χριστό και σε ονομάζει φίλος, αν είσαι παιδί Θεού, γιατί ο Κύριος έκανε χάρη σε εμάς και μας έδωσε αυτό το προνόμιο. Λέει να ονομαστούμε τι? Τέχνα Θεού. Είμαστε παιδιά Θεού. Τη γατέρα του υψίστου. Ευχαριστούμε το Θεό για τη χάρη που κάνει στη ζωή μας αδελφοί. Και βλέπει όραμα ο Κορνήλιος. Γιατί ήρθε η ώρα ο Θεός να φανερώσει και σε αυτός και προπάντως να απαντήσει στην προσευχή του. Και βεβαιώνεται ο Κορνήλιος ότι αυτό το όραμα είναι κάτι για μένα. Πρέπει να πάω σε ένα συγκεκριμένο τόπο και να φωνάξω τον Πέτρο και θα μου πει τι πρέπει να κάνω. Τόσο πολύ ποτεί η καρδιά μου. Τι πρέπει να κάνω τέλος πάντων. Γι' αυτό να επιδιώξουμε και καλό είναι αδελφοί μου αγαπητοί να επιδιώξουμε να βλέπουμε πνευματικά όμως. Να ζητήσουμε από το Κύριο να μας δώσει οράματα, να μας δώσει ενύπνια, να μας δώσει εμπειρίες με τις οποίες μετά τα περπατούμε και τα λέμε έχω αυτή εμπειρία αδελφοί. Έχω την άλλη εμπειρία, έχω την παράλληλη εμπειρία.
Γιατί όλες αυτές οι εμπειρίες τι κάνουν, μας κρατάνε, αδελφοί. Δεν μπορεί να είμαστε χριστιανοί και να λέγεται ότι φέρουμε το όνομα του Χριστού και εμπειρία με τον Κύριο, ποιες είναι, καμία. Τι χριστιανός είμαι? Τι χριστιανός είμαι όταν δεν έχω καμία εμπειρία με τον Θεό? Πώς λέγουμε χριστιανός αν δεν πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο να γευτώ τη χαρά, την αγάπη που ο Θεός δίνει? Τι χριστιανός είμαι αν δεν έχω τη χάρη του Θεού επάνω μου, σε μένα, στην οικογένειά μου? Αν δεν κάνω τον αγώνα μου, ο Θεός να έρθει να με γεμίζει με το Πνεύμα του το Άγιο? Τι χριστιανός είμαι όταν μου λείπει η χαρά, αγάπη, η μακροτιμία, η πίστη, η πραότητα, η γράτη? Τι χριστιανός είμαι? Α, γιατί έχει ανάγκη όχι μόνο ο Κορνήλιος, αλλά και εμείς. Φανέρωσε με, Κύριε, τι πρέπει να κάνω. Δεν λέει να με φανέρωσε και εμένα. Στο Κορνήλιο το έκανες. Έλα και σε μένα σήμερα να μου πεις τι δεν κάνω καλά. Ή μήπως νομίζεις ότι τα κάνεις καλά? Γιατί ξέρετε, γράφει ο λόγος του Θεού ότι είσαι υπερηφάνος. Ο Θεός αντιτάσσεται, ενώ λέει στους ταπεινούς την κάρη. Αυτό για να καταλάβω ότι αν πιάνω η καρδιά μου να αισθάνεται ότι δεν έχω ανάγκη από κανένα, είμαι πλούσιος, δεν έχω κρύα ουδενός. Τα ακούω και εγώ τη φωνή, άφρον άφρον. Γι' αυτό ευχαριστούμε το Θεό, γιατί έρχεται να μας βοηθήσει να ξαναπάρουμε το καλό του δρόμου. Να αγωνιστούμε για το καλό τον αγώνα. Το καλό τον αγώνα, η γονίστη, η πίστη διατήρησε. Γιατί πολύ εύκολα αυτά φεύγουν, ξέρετε. Να κοιτάω δεξιά, να κοιτάω αριστερά, ο λίγον ύπνο, ο λίγον δισταγμός. Και εύκολα η καρδιά μου μπορεί να θυμάται τα παλιά. Ευχαριστούμε το Θεό. Αλλά επειδή έρχεται ο Θεός να μας πει ότι ξέρεις κάτι, όχι μόνο να το φανερώσω, αλλά θα σε βοηθήσω αυτός ο άνθρωπος, ο Πέτρος, που θα έρθει να λαλήσει προς εσέ αυτό που εγώ του έχω δώσει. Και να που ο Κορνήλιο ετοιμάζει και στέλνει στρατιώτες που και πάντα δίπλα του να τον ευρούνε. Ήταν αγαπητός ο Κορνήλιο, απόλουσε. Αλλά όσο αγαπητός που να είναι έναν άνθρωπο, αδελφοί, χωρίς Θεό κάτι του λείπει. Όσο καλός άνθρωπος που μπορεί να είναι κανείς, και γνωρίζουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, τη συγγενειά μας, τα ξαδέλφια, οι κοντινοί συγγενείς, είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Και να σας πω και κάτι, πολλές φορές είναι, τολμώ να πω, πιο καλοί από εμάς σε ορισμένα πράγματα, αλλά του λείπει κάτι, αδελφοί. Κάτι που εγώ και εσύ βρήκαμε. Του λείπει το Χριστό. Του λείπει η χάρη του Θεού. Και είναι αυτό που βλέπουν σε σένα. Και είναι η διαφορά που κάνει. Η διαφορά μεταξύ μας δεν είναι ότι εγώ είμαι πιο δυνατός, εσύ είσαι πιο αδύναμο και άρα κερδίζω. Γιατί ο άνθρωπος στον κόσμο του το κάνει έναν αγώνα, να δυναμώσει. Και οι νέοι κάνουν έναν αγώνα, να δυναμώνουν, να έχουν ένα πολύ ωραίο σώμα, αδυνατός, μπράτσα, δύναμη. Και παίρνουν φάρμακα για να δυναμώσει το σώμα. Και ένα χάπι από εδώ, το άλλο χάπι από εκεί, και όλο και πιο δυνατό, και όλο πιο τεράστιο. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, γιατί ξέρετε κάτι, εμείς ξέρουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι η δύναμη. Αυτός είναι η δύναμη. Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτή η δύναμη χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζομαι τη δύναμη στα μπράτσα. Χρειάζεται να δυναμώσει το πνεύμα μου για να αντισταθούμε στις πονηρίες του εχθρού. Είναι το πνεύμα αυτό που πρέπει να δυναμώνει. Το σώμα πρέπει να ελαττώνει. Είναι το πνεύμα που πρέπει να σηκώνεται. Το εγώ μου να κατέβει. Ευχαριστούμε το Θεό. Εγώ πρέπει να μάθω να ταπεινώνουμε για να υψώνεται ο Χριστός. Εγώ πρέπει να μάθω να ταπεινώνουμε για να φανερώνω τη χάρη του Θεού. Εγώ πρέπει να μάθω να μην αντιδρώ για να φανερώνεται την αγάπη του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Και να που είναι και ο Πέτρος απ' την άλλη, που ο ντούλο του Θεού ανεβαίνει στην προσευχή στο δώμα, λέει ο λόγος του Θεού, όπως έκανε κάθε μέρα. Προσευχή λοιπόν και πάλι, βλέπετε. Δυναμώνουμε με την προσευχή. Δυναμώνουμε με αυτό το όπλο που ο Θεός μου έχει χαρίσει. Γιατί τα έρχουν στιγμές αδυναμία. Τα έρχουν στιγμές που δεν τα μπορέσω να προσεύχομαι.
Θα έρχονται στιγμές στεναχώρια. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας γεμίζει με το Πνεύμα του το Άγιο, αδελφία. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορεί να επιλόγω και σήμερα και να πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί στον Θεό τίποτα δεν είναι αδύναμο. Λέει λόγο και γίνεται, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Είπε λόγο σήμερα, Κύριε, να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Είπε λόγο σήμερα, Κύριε, να αισθαντούμε δυνατοί. Είπε λόγο σήμερα, Κύριε, να αισθαντώ ότι πάλι πετάω. Γιατί όλοι τα αδυνατήσουν, όλοι τα κουραστούν. Αλλά λέει ο λόγος του Θεού ότι αυτοί που ελπίζουν στο Κύριο τα δυναμώνουν κατενικά στην ημέρα, τα γίνουν πιο δυνατοί. Γιατί ο Κύριος σου χάρισε και την ελπίδα, να ξέρεις ότι η ελπίδα είναι βεβαία και ασφαλή. Ποια ελπίδα όμως? Στο Κύριο, στο γεγονός ότι ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία. Ο Πέτρος όλα αυτά τα ξέρει. Γι' αυτό προσεύχεται. Προσεύχεται ο Κύριος να το φυλάει μέχρι την τελευταία μέρα, μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί και αυτός άνθρωπος είναι. Και να που έρχονται οι δούλοι του Κορνήλιο και το βρίσκουν, αλλά και ο Πέτρος έχει εμπειρίες πνευματικές. Και στο Πέτρο ο Θεός φανερώνει, αδελφοί μου αγαπητοί, και ευχαριστούμε το Θεό. Και ο Πέτρος πρέπει να λάβει την πληροφορία ότι σε ετοιμάζω για ένα έργο. Ότι πρέπει να κάνεις αυτό για μένα. Και είναι ένα αρώμα περίεργο. Ένα σεντόνι με όλα τα... εν τον οποίο λέει υπήρκονε πάντα τα τετράποντα της γη και τα τυρία και τα αρπετά και τα πετεινά του ουρανού. Κατέβαινε ένα σεντόνι και μέσα τα πάντα. Και τον ευλέπει ο Πέτρος. Και λέει μήπως είναι πείνα επειδή πεινάω. Μήπως επειδή η πολλή προσευχή μου περιπίνα και βλέπω φαγητά παντού. Και μια φωνή του λέει, Πέτρος φάξε και φάγον. Αλλά αυτά που βλέπω δεν μπορώ να τα φάω, Κύριε. Δούλο είναι, αγαπητός δούλος του Θεού. Ο Πέτρος θα του πει αργότερα ότι επιτάφτα της Πέτρα, επειδή σε ονομάζω Πέτρο, θα οικοδομήσω της Εκκλησίας. Δηλαδή σε έχω βάσει, σε έχω... προσδιορίζει για έναν έργο, Πέτρο. Αλλά και αυτός ο δούλος έχει διστάζει. Έχει μια καρδιά που λέει, τι είναι αυτά που μου δείχνεστε? Μη γέννη το, Κύριε. Εγώ ουδέποτε έφαγον, ουδέ βέβυλο ή ακάταρτο. Εγώ αυτά που εσύ μου λες να φάω, δεν μπορώ να τα φάω. Εγώ αυτό το έργο που εσύ μου λες να κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Και πόσε φορές, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν είπαμε κι εμείς, εγώ να κάνω αυτό? Σε μένα, Κύριε, το λες. Είμαι εγώ ικανό να κάνω αυτό? Αλλά ξέρετε, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν ένα Κύριο λέει λόγο, ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Όταν ένα Κύριος αποστέλει, ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Όταν σε αποστέλει να μιλήσει το λόγο του Θεού σε οποιονδήποτε, ξέρει ότι θα τα καταφέρεις. Όχι επειδή είσαι ικανός, αλλά επειδή εκείνο θα σου δώσει λόγο να πεις. Γι' αυτό λέει μη μεριμνάτε, τι τα πείτε. Γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ θα σας δώσω λόγια. Γιατί? Για να μην έχεις εσύ πεποίθηση στη δικιά σου σάρκα. Να πεις ότι τα κατάφερα, τα είπα πολύ ωραία, τα ξέρω. Τίποτα δεν ξέρουμε, αδελφοί. Και αυτά που δεν ξέρουμε, αδελφοί, είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα ελάχιστα που ξέρουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτός ο Παύλος θα πει κάποια στιγμή ότι είναι καλύτερα για μένα να τα αφήσω όλα και να θεωρώ αυτά όλα σκύβαλα. Ποια? Αυτά που ξέρω. Όλες οι γνώσεις που έχω. Γιατί ήταν ένα άνθρωπο μορφωμένο. Αλλά όλα αυτά, λέει, εγώ τα θεώρησα σκύβαλα μπροστά στην έξοδο των γνώσεων του Ιησού Χριστού. Δηλαδή για μένα ο Ιησούς Χριστός έχει πολύ περισσότερη σημασία από όλα τα υπόλοιπα που ξέρω. Για την οικογένειά μας ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ σημαντικότερο από όλα αυτά τα υπόλοιπα. Πού μπορώ να σκεφτώ σαν άνθρωπο? Προσωπικά για μένα ο Ιησούς Χριστός πρέπει να είναι τα πάντα. Για να μην έχω βλέψει σε μένα ότι μπορώ κάτι να κάνω, κάτι να καταφέρω. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Και όταν βρίσκεται ένα τέτοιο άνθρωπο ο Θεός, έναν άνθρωπο ταπεινό, έναν άνθρωπο που δεν ψάχνει να υψώνει τον εαυτό του, έναν άνθρωπο που δεν ψάχνει να συστήνει, γιατί η Γραφή λέει ότι δεν είναι ντόκιμο αυτό που συστήνει ο Θεός, αλλά αυτός που ο Θεός συστήνει. Περίμενε να σε συστήσει ο Θεός. Περίμενε να φανερώνει ο Θεός τη χάρη και το ελαιό σου που σου χαρίσει. Περίμενε να έρθει ο Θεός στην οδό σου και να σου ανοίξει τις πόρτες. Γιατί αν οι πόρτες είναι κλειστές, μην προσπαθείς μόνος σου να πεις «τα κάνω αυτό». Ο Πέτρος περίμενε. Και ξαφνικά και στον τόμα κάτι που δεν μπορούσε να σκεφτεί. Τι είναι αυτό που βλέπω τώρα, τι κάνω. Εκεί λοιπόν που είχε ακόμα απορία, το φωνάζουνε. «Πέτρο, ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί μου αγαπητέ, γιατί τώρα ο Πέτρος, ενώ σκέφτεται ακόμα ένα απορία, την όραση που ο Θεός του χάρισε, κατεβαίνοντας λέει, εγώ είμαι αυτός που ζητείτε». Σε μία στιγμή χρόνο ο Θεός του φανερώνει ότι όλα αυτά τώρα θα έχω εξηγήσει. Πήγαινε, μην διστάζεις. Προκόρα, εγώ προπορεύουμε. Και αν αισθανόμαστε, αδελφοί μου, αγαπητοί, ότι ο Θεός προπορεύεται στον δρόμο μας, είναι σίγουρο ότι όλο το φόβο, όλες τα προβλήματα, όλες οι αγωνίες θα φύγουν. Γιατί όταν ξέρεις ότι ο Θεός προπορεύεται και είναι μπροστά του, ότι αυτός θα κάνει το έργο, όλα αυτός τελικά θα τα κάνει. Ποιο είναι το άγχος σου, γιατί αγχώνεσαι, τι φοβάσαι, δεν έχεις Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό. Να και ο Πέτρο λοιπόν παίρνει την απόφαση να ακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί και πάρει την απόφαση μέσα στη καρδιά του να κάνει αυτό που ο Θεός θέλει από αυτόν. Το τέλημά του. Κύριε, θέλω να κάνω το τέλημά σου. Βοήθησέ με στην αδυναμία μου. Θέλω να κάνω τα πάντα όπως εσύ θέλει. Βοήθησέ με, Κύριε. Γιατί αμφιβάλλω πολλές φορές. Διστάζω πολλές φορές. Λέω, αυτό θες, Κύριε, για μένα. Μα είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μικρό. Ό,τι και να είναι. Πίστεψε ότι ο Κύριος προπορεύει την οντό σου. Πίστεψε ότι ο Κύριος ήρθε για να σε οδηγήσει. Πίστεψε ότι ο Κύριος ήρθε και έδωσε το Πνεύμα του Άγιο για να σε οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Πίστεψε ότι δεν είσαι εσύ, αλλά είναι ο Θεός που σε κοιτάει και σε προσέχει και σου λέει αυτό κάνε. Ευχαριστούμε το Θεό. Όταν λοιπόν παίρνω αυτή την απόφαση, όταν παίρνεις αυτή την απόφαση, εσύ και εγώ, και λες ότι θέλω να κάνω το θέλημα του, ότι ο βοήθησέ με, ο Κύριος θα σου φέρει μπροστά την ευκαιρία. Μια ευκαιρία να ομολογήσει. Όχι αυτά που έκανες εσύ. Ο Πέτρος στο Κορνήλιο δεν έχει καλεστεί για να πει τι θαυμάσια έκανε. Αλλά ο Πέτρος έχει καλεστεί για να φανερώνει το όνομα του Χριστού στην οικογένεια του Κορνήλιο, που δεν τον έγνωριζε ακόμα. Ο Κορνήλιο ακόμα νήπιο είναι, μικρός είναι ακόμα, και μόλις βλέπει τον Πέτρο λέει προσκύνησε. Δεν κατάλαβε τι έκανε βέβαια, και αμέσως αφού μιλάνε το εξηγεί ο Πέτρος ότι είμαι άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος, φανερώνας έτσι ότι και εγώ έχω δυναμίες σαν εσένα, ότι είμαι ίδιος. Δεν έχω κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε, αδελφοί μου αγαπητοί, για αυτή την επίγνωση που μας έχει βάλει ο Θεός, ότι κανένα από εμάς έχει κάτι διαφορετικό. Κανένα από εμάς. Και όλοι έχουμε το ίδιο κοινό, ο Ιησούς Χριστός. Κανένα από εμάς είναι πιο σημαντικό. Κανένα από εμάς είναι πιο έξυπνο. Κανένα από εμάς είναι πιο ψηλό. Όλοι για το ίδιο είμαστε ήδη. Γιατί μας βλέπει σαν ψυχές. Ψυχές αθάνατες. Και ο Χριστός πέτανε για μας. Γιατί για να σωθούν οι ψυχές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και με μέρα να είμαστε όλοι μαζί. Και να και ο Κορνήλιος, αφού μιλάει με τον Πέτρο, ξαφνικά καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος του δικεί όλη την ιστορία. Και ξέρεις, είτε άγγελο και μου είπε ότι οι προσευχές μου και οι ελεσμοσύνες ανέβηκαν στον ουρανό και μου είπαν να στείλω στρατιώτες στην οικία σου και σε βρήκανε και ήρθες και τώρα
τώρα ακούτε τι λέει, λέει πλήσιον της θαλάσσης ούτω τέλει σου λαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεμψα προς εσέ και εσύ έκανες καλά ότι ήλθες. Έκανε καλά Πέτρο ότι ήρθες. Σε περιμέναμε Πέτρο να μας πεις. Ήταν όλοι μαζεμένοι. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστανόμεθα ενώπιον του Θεού για να ακούμε πάντα όσα προεκτάθηκαν εισέ υπό του Θεού. Κατάλαβε τώρα. Και ο Κορνήλιο κατάλαβε ότι δεν έχει φωνάξει ο Πέτρος για να του πει τα δικά του, αλλά έχει φωνάξει ο Πέτρος γιατί ο Πέτρος έχει λόγο Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει σημασία αδελφοί να αναγνωρίζουμε κάθε φορά ποιος είναι ο λόγος του Θεού. Και θα το καταλάβεις αμέσως, γιατί ο λόγος του Θεού λέει είναι βάλσαμος της καρδιάς μας. Και η Γραφή λέει ο λόγος του Θεού είναι κατάλληλη προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Είναι λόγο που δεν τα συντροπιάζει. Είναι λόγο που δεν τα στενακορεί. Γιατί όταν ο Κύριος ελέγχει, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι γλυκός ο έλεγχος του Θεού. Έρχεται και σου λέει, παιδί μου, δεν το έκανες καλά, διόρθωσε το σε παρακαλώ. Παιδί μου, μπορείς να κάνεις καλύτερο από αυτό που έκανες. Προκόρα έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι πατέρα μας. Και ως πατέρα, το καλύτερο πατέρα έχουμε. Το καλύτερο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και να πω εκατότερο, που έχει καταλάβει τώρα ότι δεν μιλάει ο Πέτρος, αλλά ο Θεός έστειλε τον Πέτρο για να του φανερώνει αυτά που ο Θεός θέλει να πει στο Κορνήλιο. Λέει ο Πέτρος στο 42 και παρήγγελε εις εμάς να κηρύξουμε προς τον λαό και να μαρτυρούμε ότι αυτός είναι ο ορισμένο υπό του Θεού κριτής ζώντος και νεκρός. Εις τούτον πάντες οι προφήτερ μαρτυρούσι διά το όνομα αυτού θέλει λάβει άφεση να αμαρτιών πάσο πιστεύουν σε αυτόν. Αυτό έχει ανάγκη να ακούσει όλη η ανθρωπότητα, αδελφοί μου αγαπητοί. Αυτός ο λόγος έχει ανάγκη να το ακούσει ο κάθε άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπο έχει ανάγκη να ακούσει ότι μόνο μέσω του όνομα του Χριστού υπάρχει σωτηρία. Πίστεψε εις τον Κύριον Ιησού Χριστό και τα σωτής. Σε και ο οίκος σου. Μόνο για το όνομα αυτού τελειλάβει άφεση αμαρτιών. Πάσο πιστεύουν σε αυτόν. Μόνο με το όνομά του μπορείς να λάβει άφεση αμαρτιών. Μην ξάμει από εδώ και από εκεί να σου συγχωρετούν οι αμαρτίες. Μην ξάνει σε μέρη που δεν γνωρίζεις να σε συγχωρητούν οι αμαρτίες. Αν έχεις αυτό το βάρο μέσα σου, πάνω σου, και λες ότι αναγνωρίζεις, Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Θέλω να ξελαφρώσω. Να φύγει από πάνω με αυτό το βάρος, όπως είχα και εγώ. Όταν ήρθα στην εκκλησία, αδελφοί, εγώ νόμιζα από εδώ, δεν έχω καρδιά. Έχω μια πλάκα μαρμάρνη. Δεν μπορούσα να χαίρομαι, δεν μπορούσα να γελάσω. Δεν μπορούσα να ευχαριστήσω για το τίποτα. Δεν αισθανόμουν τη χαρά, την ειρήνη. Ήμουν ένα μικάνημα. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός, αυτή η πέτρα, αυτό το μάρμαρο το έσπασε. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι η σφύρα, λέει, η κατασυντρίφωγα, το βράχο. Θα τα σπάει όλα. Και ήρθε αυτό και το έσπασε. Και κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να ζήσω μαζί σου, Κύριε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να απολαμβάνω την ειρήνη που μου δίνεις. Και ξαναβρήκα την οικογένειά μου και ξαναβρήκα τα παιδιά μου και ξαναβρήκα τα αδέλφια μου και ξαναβρήκα την εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να γιατί αδελφοί αυτά που ο Θεός μας έχει κάνει είναι ανεκτήμητα δώρα. Εγώ είπα πολλές φορές ότι ο δώρος μεγαλύτερος που έκανε τον εαυτό μου είναι να περνώ από εκείνη την πόρτα. Το μεγαλύτερο δώρο. Το μεγαλύτερο δώρο. Ποιο δώρο θέλεις? Ποιο δώρο επιτιμεί η καρδιά σου για σένα, σήμερα, τι θέλεις? Άλλο λέει θέλει καινούριο σπίτι. Άλλο λέει θέλει ένα πολύ μεγάλο αυτοκίνητο. Άλλο λέει θέλει αυτό, θέλει εκείνο. Ό,τι και να θέλεις, το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνεις για τον εαυτό σου είναι να περνάς την πόρτα της εκκλησίας. Γιατί λέει είναι ο Κύριος προσθέτεσε τους σεζωσμένους εν της εκκλησίας. Είναι ο Χριστός αυτός που σε κάνει να μπεις.
δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα, αλλά είναι ο Χριστός που σε παίρνει, σε οδηγεί, ακριβώς όπως έκανε με το Κορνήλιο. Δημιουργεί συνθήκες, καταστάσεις και ξαφνικά βρίσκεσαι εδώ, κατισμένο στο τρανείο, να δοξάζει και να ευχαριστείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να που τώρα ακούγεται ο Λόγος του Θεού, καθαρός, να που τώρα ακούγεται την αλήθεια του Ευαγγελίου, αδελφοί, μπορεί να μπερδευτούν οι άνθρωποι στον κόσμο και να ψάχνουν ποιες είναι οι αλήθειες. Ποια είναι η αλήθεια τελικά? Είναι αυτή, ναι, αλλά είναι και έτσι, ναι, αλλά μπορεί να είναι και αλλιώς. Μία είναι η αλήθεια, αδελφοί μου, αγαπητοί. Είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί δια το Λόγο εκτιστήκαν τα πάντα. Με το Λόγο του Θεού έχουν γίνει τα πάντα, όπως λέγαμε στην αρχή. Γιατί μόνο αυτό είναι η αλήθεια. Ψάχνει και ψάχνει, μην ξέροντας τι. Αλλά όταν ερευνάς το Λόγο του Θεού, θα καταλάβεις ότι ο Θεός επιτρέπει τα πάντα. Τα πάντα επιτρέπει ο Θεός. Εμείς δεν ξέρουμε γιατί, αλλά καλούμαστε να πούμε αμήν σε αυτά που κάνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός κάνει αυτό? Γιατί ο Θεός επιτρέπει εκείνο? Γιατί ο Θεός επιτρέπει τ' άλλο? Η απάντηση με πάσα βεβαιότητα ότι δεν ξέρουμε. Αλλά υπάρχει ο Λόγος του Θεού που μας βεβαιώνει ότι τα πάντα συνεργούν υπό στρογατών εις τους αγαπώντες τον Θεό. Μα γιατί λοιπόν καλούμε όλοι μαζί? Όχι να δούμε γιατί και γιατί και γιατί, αλλά να αγαπάμε το Θεό πιο πολύ. Εξάλλου είναι και η πρώτη εντολή, αυτή που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός εν αρχή, να αγαπάτε με όλη την καρδιά, με όλη την διάνοια. Να αγαπάμε ποιο? Το Κύριο. Αυτόν αγαπάμε. Αυτόν αγαπάς. Αυτόν αγαπά. Αυτόν αγαπούσε ο Κορνήλιος, που ήταν εξεβής άνθρωπο. Φοβούμενο το Θεό. Γιατί όταν άνθρωπος είναι εξεβής και φοβούμενο, είναι σίγουρο ότι και η προσευχή του ακούγεται, αλλά και ο Θεός τον περιμένει για να τον ηγήσει εις βοσκάς κλεωράς και εις σύντατα αναπαύσεως ευλογημένο το όνομα του Κύριου, του Θεού. Και να πω, αδελφοί μου αγαπητοί, αφού ακούγεται το αποτέλεσμα τώρα του Λόγου του Θεού, το αποτέλεσμα του κηρύγματος, το αποτέλεσμα αυτή τη τροφή που έρχεται από τον ουρανό, την οποία ο άνθρωπος έχει τόσο ανάγκη, λέει, ενώ έτη ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτος, ποιους λόγους τούτος, του Θεού οι λόγοι, ενώ μίλαγε ακόμα, επήλτε το Πνεύμα το Άγιο επί πάσα τους ακούαντας το Λόγο. Κατέβηκε η παρουσία του Θεού. Ήταν η ώρα. Ήταν η ώρα του Θεού για το Κορνήλιο, για την οικογένειά του, για τους στρατιώτες του, για τους φίλους του. Ήταν η ώρα του Θεού. Και να μην αναπαυτούμε, αδελφοί, και να λέμε όποτε έρχεται η ώρα του Θεού, τα γίνει, αδελφέ. Όποτε θέλει ο Θεός, τα γίνει. Μην αναπαυτείς, αδελφέ. Εξήτησε την ώρα του Θεού σήμερα για σένα. Πήγαινε να εξητήσεις από Θεό την ώρα αυτή. Ο Κορνήλιος δεν κατότανε με τα κέρια σταυρωμένα, αλλά ήτανε προσευχόμενο και δεόμετα. Η δέησή σου και η προσευχή ανεβήκανε στον ουρανό. Δεν κατότανε και περίμενε, όποτε θέλεις Κύριε να μου φανερώσει και εμένα, όποτε θέλεις Θεέ μου έλα. Όχι αδελφοί, ενέμενον λέει, όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Τι λέει? Στις προσευχές, στην κλάση του Άρκο, στην ειδική των Αποστόλων, στην κοινωνία με τα αλλήλων. Επεμένανε οι αδελφοί, επιμένανε στην προσευχή, γιατί ξέρουν ότι ο Θεός θα έρθει, γιατί ξέρουν ότι ο Θεός ακούει. Ευχαριστούμε τότε, αδελφοί μου αγαπητοί. Το αποτέλεσμα του Λόγου του Θεού, αδελφοί, πάντα φέρνει σωτηρία στον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού δεν κηρύτεται να περάσει η ώρα, να περνάουμε ημέρες εδώ. Έστω και με αυτές τις συνθήκες δεν κηρύτεται και αυτό το Λόγο. Κηρύτεται το Λόγο του Θεού γιατί είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το ακούσει. Γιατί ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με πανταλόγο εξερκόμενο από το στόμα του Θεού. Δεν είναι αυτή η ζωή για σένα. Πρέπει να το καταλάβεις. Δεν είναι το τελευταίο καιρό αυτό για σένα. Δεν είναι αυτή η γη έτσι όπως είναι. Νέα γη και νέα ουρανή προσμένουμε, λέει ο Λόγος του Θεού. Να λοιπόν σήμερα
ο Θεός σε καλεί να αναθεωρήσει αυτά που ξέρεις, να επιμένεις λίγο παραπάνω στην προσευχή που ίσως έχεις αφήσει, να κάνεις και εσύ προσευχές, ελεημοσύνες, για να προκαλέσεις την επέμβαση του Θεού στη δικιά σου τη ζωή. Προσωπικός είναι ο λόγος. Ο λόγος του Θεού είναι για το καθένα μας. Δεν είναι ένα λόγος ανθρώπινο, αλλά είναι ένα βάλσαμο που όλοι έχουμε ανάγκη. Και πρώτος εγώ, και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί μου αγαπητοί, που έρχεται πάντοτε έτσι να μας μιλήσει και να μας βοηθήσει. Εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει την Εκκλησία, να γεμίζει πάλι αυτά τα τρανία που είναι άδεια σήμερα, αν και γεμάτα με ψυχές. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί μου. Εμείς ξέρουμε ότι δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο. Εμείς περιμένουμε ότι δεν θα έρθει καιρή καλή, αλλά εμείς ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι όπως η πόνη της εγκυμοσύνη θα είναι όλο και περισσότερη και πιο δυνατή και πιο επόπονη. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είμαστε εδώ να το περιμένουμε και το μόνο που το ζητάμε είναι να μας κρατήσει στη πίστη για να τελειώσουμε τον αγώνα το καλό. Τον αγώνα το καλό ηγονίστη και η πίστη διατήρησα. Ο Κύριος να ευλογεί την Εκκλησία. Αμήν.